Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή όλων των εξαιρετικών καλεσμένων απόψε για να παρακολουθήσουμε μία συνέντευξη, μία κυρία με τη βοήθεια της κυρίας Παχιαδάκη και της κυρίας Γερακάκη έλυσε τη σιωπή της εμάς. Βεβαίως θα δείτε μία καλυμμένη εικόνα και μία λιωμένη φωνή για ευνόητους λόγους. Είναι μία ιστορία που χωρίζεται σε δύο μέρη. Είναι η κακοποίηση μιας γυναίκας επί χρόνια από τον πρώην σήμερα σύζυγό της, αλλά και η κακοποίηση της ίδιας γυναίκας στην αμέσως επόμενη σχέση που ακολούθησε του γάμου της. Ένα πράγμα θα πω, δεν είναι λίγο μια γυναίκα να βιώνει επί ολόκληρα χρόνια τον βιασμό και να μην τολμά να μιλήσει. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος και αμέσως μετά οι εξαιρετικοί επιστήμονες που είναι μαζί μας θα σχολιάσουν αυτά που θα ακούσουμε. Πάμε να δούμε το πρώτο μέρος της συνέντευξης. Λοιπόν, ο λόγος που θέλω απόψε να μιλήσουμε είναι για να καταφέρουμε έστω και έναν άνθρωπο, είτε γυναίκα είτε άντρα, να ζητήσει βοήθεια. Μου είναι ασύλληπτο να πιστεύω ότι εν έτη 2022 υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σε κακοποιητικές σχέσεις και το επιτρέπουν. Και θα ξεκινήσω με το πρώτο ερώτημα. Ρίχνεις ευθύνες στον εαυτό σου για όλο αυτό που έχει ζήσει? Ναι. Γιατί δεν μιλούσα. Πόσα χρόνια δεν μιλούσες? Μια ολόκληρη ζωή. Ήσουν σε έναν κακοποιητικό γάμο. Ναι. Για πόσα χρόνια ήσουν με αυτόν τον άνθρωπο? Περίπου 20. 20 χρόνια βίωνες την κακοποίηση? Ψυχολογική και λεκτική. Όταν εννοείς ψυχολογική, με το καλημέρα αυτού του γάμου ή πέρασαν κάποια χρόνια και μετά τα πράγματα άρχισαν να δυσκολεύουν? Σχεδόν από την αρχή. Ποια ήταν τα πρώτα σημάδια που άρχισαν έτσι να σε ανησυχούν από την πλευρά του πρώην σύζυγου? Αδιαφορία, προσβολές, ζήλια, αφόρητη. Θέμα με το ποτό. Απλά νομίζω ότι όταν οι γυναίκες είναι σε μικρή ηλικία, όπως ήμουν εγώ, και δεν έχουν διαμορφώσει καν χαρακτήρα, νομίζω ότι είναι έγκλημα. Μίλησες για ψυχολογική, λεκτική βία. Βίωσες και ξυλοδαρμό? Ξυλοδαρμό στο γάμο μου όχι. Σε μία επόμενη σχέση? Ναι, μία σχέση που έκανα μετά το γάμο. Είδα το θάνατό μου. Εγώ απόψε θέλω να τα πούμε όλα. Από τον πρώην σύζυγό σου βίωσες και σεξουαλική κακοποίηση? Ναι. Δηλαδή? Όταν κάτι δεν θέλεις, είτε καν οτιδήποτε είναι αυτό, αυτόματα γίνεται βιασμός ψυχής και σώματος. Γιατί φοβάσαι να πεις τη φράση βιασμός? Είναι λίγο επώδυνο. Τον εφιάλτη αυτό τον έζησες μία φορά? Όχι. Πόσες φορές? Πάρα πολλές. Χρόνια. Χρόνια δηλαδή ζούσες στον εφιάλτη του βιασμού από τον πρώην σύζυγό σου? Ναι. Ζήτησες ποτέ να σου πει γιατί το έκανε αυτό? Εγώ δεν ήθελα. Αυτός όμως ήθελε. Άρα το δικό σου όχι δεν είχε καμία σημασία? Όχι, ποτέ. Είσαι και μητέρα. Ναι. Τα παιδιά σου όλο αυτό
Το αντιλήφθηκαν, το έζησαν, πώς αντέδρασαν. Προσπαθούσα να κρύψω για χρόνια, πάρα πολλά. Κάποια στιγμή, μεγαλώνοντας, κατάλαβαν κάποια πράγματα και η ερώτησή τους είναι κάτι που θα με στοιχιώνει πάντα. Ποια ήταν αυτή η ερώτηση? Τι κάνεις, μάνα? Τα παιδιά τα είχες από την αρχή δίπλα σου ή κατάφερε κάποια να τα στρέψει και ενάντια? Κάποια στιγμή το ένα από αυτά στράφηκε. Όπου όμως μετά αποκαταστάθηκε, να υποθέσω. Ναι, εννοείται. Σιγά σιγά έρχεται ο τρόμος, ο πανικός, ο φόβος, η υποταγή. Με αποτέλεσμα να φτάσεις σε ένα σημείο να παλεύεις για μία μέρα ακόμα. Όταν τους ενημέρωσες, ήταν στο πλευρό σου? Ναι. Σου ζήτησα να φύγεις? Ναι. Πόσα χρόνια βίωνες αυτόν τον εφιάλτη? Μια ολόκληρη ζωή. Πιστεύω ότι το πρώτο βήμα προς τη σωτηρία είναι όταν χτύπησες την πόρτα του ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Άργησα να πάω. Πώς ήσουν όταν πήγες? Όταν πήγα πρώτη φορά, έκατσα περίπου μισή ώρα απ' έξω. Έκλαιγα, δεν μπορούσα να ηρεμήσω. Και η μόνη σκέψη που έκανα ήταν τι γυρεύω εγώ εδώ. Πώς έφτασα σε αυτό το σημείο και να θέλω να έρθω να χτυπήσω αυτή την πόρτα. Και νομίζω ότι ήταν η σωστότερη απόφαση που έχω πάρει στη ζωή μου. Μια συγκλονιστική κατάθεση ψυχής. Ευχαριστώ προσωπικά την κυρία αυτή που εμπιστεύτηκε την εκπομπή Ώρα Αιχμής και την Greek TV για να μεταφέρει αυτή την ιστορία. Ο λόγος που την μεταφέρουμε σε εσάς εδώ απόψε ζωντανά είναι έστω και ένας να βοηθηθεί. Σε αυτό το σημείο θα δούμε το δεύτερο μέρος της συγκλονιστικής μαρτυρίας της κυρίας που μας εμπιστεύτηκε. Θα δείτε τι ακολούθησε μετά την κακοποιητική συμπεριφορά του συζύγου της και τους αλλεπάλληλους βιασμούς που έζησε ως εφιάλτη στην σχέση που υπήρξε αμέσως μετά το γάμο. Μία συγκλονιστική μαρτυρία και ένας ξυλοδαρμός πραγματικά που από την περιγραφή της κυρίας σοκάρει. Να δούμε το βίντεο και επανερχόμαστε. Αποφασίζεις να φύγεις, μαζεύοντας τα κομμάτια σου, φοβούμενοι ότι μπορεί να χάσεις τα παιδιά σου. Όταν λοιπόν αρχίζεις να τις έχεις στα πόδια σου, πας σε μία άλλη σχέση. Με έναν σύντροφο. Όπου εκεί έκανες κάποιο λάθος εσύ. Όλη αυτή η κακοποιητική συμπεριφορά στο γάμο έθεσε τις βάσεις για να βιώσεις μία νέα κακοποίηση από τον καινούριο σου σύντροφο. Ναι, έτσι νομίζω. Γιατί? Γιατί ήμουν πολύ ανεκτική. Γιατί έβαζα τα θέλω των άλλων πάντα πάνω από τα δικά μου. Για να μην στενοχωρήσω τους άλλους. Σε αυτήν τη νέα σχέση τι βίωσες? Ζήλια. Φασαρίες. Φωνές. Ξυλοδαρμό, άσχημο. Όταν εννοείς άσχημο ξυλοδαρμό? Δεν ξέρω πώς γλίτωσα από τα χέρια του. Σου είναι εύκολο να το περιγράψεις? Νομίζω ότι είναι κάτι που δεν ξεχνιέται ποτέ. Ότι πάντα θα μας είναι δύσκολο. Αλλά πρέπει να βρούμε τη δύναμη και να ζητάμε βοήθεια, αλλά και να από μόνοι μας να το παλεύουμε. Ήσουν τραυματισμένη και δεν ζήτησες βοήθεια ούτε από γιατρό? Όχι. Είχες ζητήσει βοήθεια
από τον ξενώνα μετά το γάμο ή μετά την αμέσως επόμενη σχέση? Μετά τη σχέση. Μετά τη σχέση. Δηλαδή, πολύ απλά, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, έζησε ένα διπλό εφιάλτη, ένα σύζυγο που προχώρησε σε αλλεπάλληλους βιασμούς, σε λεκτική βία, σε κάθε μορφής κακοποίηση. Πας σε μία νέα σχέση, βιώνεις λεκτική βία και έναν άγριο ξυλοδαρμό, την αρρωστημένη ζήλια και μετά ζητάς βοήθεια. Ναι. Είσαι θυμωμένη με τον εαυτό σου που άφησες τόσα χρόνια να χαθούν, ενώ τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά αν είχες ζητήσει από την πρώτη στιγμή ή έστω λίγο νωρίτερα βοήθεια? Ναι. Τα έχω βάλει με τον εαυτό μου γιατί από την αρχή θα ήταν η ζωή μου διαφορετική. Αν κανείς σου ζητήσει να συγκρίνεις το πώς ήσουν όταν πήγες στον ξενώνα και το πώς είσαι σήμερα, μιλάμε για δύο διαφορετικούς ανθρώπους? Τελείως. Δηλαδή? Όταν πήγα, φοβόμουν ακόμα και τη σκιά μου. Δεν αναγνώριζα τον εαυτό μου. Νιώθω ότι κρεμόμουν από μία κλωστή η οποία ήταν έτοιμη να σπάσει. Ένιωθα ότι προσπαθούσα να βγω λίγο στην επιφάνεια και δεν μπορούσα, είχα πιάσει πάτο. Σιγά σιγά το μεγάλο και το καλύτερο βήμα που έκανα ήταν να πάω στον ξενώνα και κάθε φορά ήταν όλο και καλύτερα. Με βοηθήσανε πάρα πολύ. Σήμερα πώς είσαι? Είμαι καλά. Είμαι καλά. Νιώθω ότι πατάω στα πόδια μου, τη δουλειά μου, τα παιδιά μου. Τι θέλεις να πεις σε αυτούς τους ανθρώπους που σε βοήθησαν στον ξενώνα? Ότι το ευχαριστώ από την καρδιά μου είναι πολύ λίγο μπροστά στη βοήθεια που μου έχουν κάνει. Και τι θέλεις να πεις στα παιδιά σου σήμερα? Ένα μεγάλο συγγνώμη. Γιατί συγγνώμη? Γιατί αν είχα πάρει από την αρχή τις αποφάσεις που έπρεπε και είχα βρει από την αρχή τη δύναμη που έπρεπε, θα ήταν όλα διαφορετικά. Και θα κλείσουμε τη συνέντευξη. Αυτή τη στιγμή που μιλάς, μπορεί σε ένα σπίτι, σε οποιαδήποτε περιοχή της Κρήτης, να υπάρχει ένας άνθρωπος που βιώνει τον ίδιο εφιάλτη που βίωσες εσύ. Και επειδή δεν είμαι μάντης, είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μας βλέπουν και έχουν ζήσει το ίδιο πράγμα με σένα. Τι θες να πεις σε αυτούς τους ανθρώπους? Να μην ανέχονται τίποτα από όλα αυτά. Ούτε τη ζήλια, όταν δουν ότι κάτι δεν είναι σωστό, δεν είναι φυσιολογικό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μας κάνουν και πιστεύουμε ότι είμαστε τρελοί για όλο αυτό που νιώθουμε. Να μιλάνε, να φεύγουνε. Δεν αξίζει σε κανέναν όλο αυτό. Και αν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, γιατί στη δική μου περίπτωση, τη νύχτα του ξυλοδαρμού μου, το μόνο που έκανα ήταν να παρακαλάω το Θεό να με βοηθήσει να γλιτώσω από τα χέρια του. Πέρασε ένα αμάξι, σταμάτησε και μόλις κατάλαβαν και φώναξα βοήθεια, έφυγαν. Οπότε δεν... είπα ότι εκεί τελείωνα. Εάν υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που βλέπει κάποιον και βιώνει μια τέτοια κατάσταση, να βοηθήσει. Πιστεύω ότι τα δάκρυα που τρέχουν από τα μάτια σου αυτή τη στιγμή είναι δάκρυα ανακούφισης. Ναι. Γιατί, όπως λέει και ο λαός, ποτέ δεν είναι αργά.
Είμαι ζωντανή. Είσαι ζωντανή και εξακολουθείς να είσαι μια νέα γυναίκα, μια μητέρα, μια εργαζόμενη, με όλη τη ζωή μπροστά σου. Αν γυρνούσες το χρόνο πίσω, με δύο κουβέντες, τι είναι αυτό που θα άλλαζες? Δεν θα έκανα πίσω στα θέλω μου και στα πιστεύω μου. Δεν θα ανεχόμουν οποιαδήποτε μορφή βίας.